Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να έρθετε και πολλές άλλες φορές. Και να έχετε να μας δώσετε μόνιμα τέτοιες εντυπωσιακές δουλειές. Να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου ακόμη μια φορά. Το καλοκαίρι το είδα και στο θέατρο Κήπου. Και ήρθα επίτηδες να το δω και εδώ, επειδή είναι ο κλειστός ο χώρος και ταυτόχρονα επειδή ξέραμε ότι το θέατρο ΤΑΦ φέρνει πολύ καλές δουλειές. Όντως. Τη διά σας την ξέρουμε ήδη. Ξέρουμε ότι είναι καλή. Δεν χρειαζόταν να τα δούμε δεύτερη φορά για να το κρίνουμε. Λοιπόν, θα μας συστηθείτε για να μάθουμε και για την ομάδα, να μάθουμε και για εσάς κάποια πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι η Κατερίνα Δαμβόγλου και. Και ο Ρόμπιν Μπίερ. Ναι. Και είμαστε η Fly Theatre. Πώς βγήκε αυτό, πώς προέκυψε. Το καταλάβαμε εδώ τη σκηνή, αλλά να το πείτε κιόλας, δεν είναι κατανοητός όσο δεν το πείτε. Γι' αυτό, τα αλλάξαμε. Ήταν Killing the Fly, αλλά ο τίτλος προερχόταν από την πρώτη μας παράσταση, που ήταν μια φαρσοκομωδία, στην οποία ο Ρόμπιν είναι ένας απολυμμένος Άγγλος σεφ που ζει στην Ελλάδα και βαράει μύγες. Μεγάλη σχέση με την Αγγλική, λίγο. Και επειδή ήταν το πρώτο βιντεάκι που φτιάξαμε σαν ομάδα πριν καν αποκτήσουμε όνομα, και χρησιμοποίησαμε μία άσκηση του Λεκό, που είναι μία τεχνική την οποία μάθαμε στη σχολή που γνωριστήκαμε. Ο Ρόμπιν Μπίερ βαρούσε μύγες στα 7 επίπεδα της έντασης, από το κατατονικό μέχρι το τραγικό. Και επειδή ήταν όλο Killing the Fly, Killing the Fly, Killing the Fly, σαν τις μυροσκοτώστρες, το αρχικό όνομα ήταν Killing the Fly. Αλλά εδώ που τα λέμε, για τη δεύτερη δουλειά μας, και σαν όνομα μίας ομάδας, δεν είναι και το πιο αισιόδοξα. Οπότε βγάλαμε το Killing και μείναμε Fly Theatre για να πετάει η ομάδα, για να μας δίνουμε έτσι και καλή ενέργεια. Πολύ καλά το σκεφτήκατε. Θα μας πείτε λίγο για αυτή τη δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που είχατε και αρκετό καιρό κάτω στην Αθήνα, στο θέατρο του Νέου Κόσμου και τώρα φέρατε και δύο φορές στην πόλη μας, η Αγγελική. Η Αγγελική Ματθαίου, όπως αναφέρεις και εσύ. Τι είναι η Αγγελική? Είναι πολλά πράγματα η Αγγελική, σαν άνθρωπος και σαν παράσταση. Είναι μία μαρτυρία, αλλά είναι μία μαρτυρία που δεν θέλαμε να την δώσουμε όπως συνήθως παρουσιάζεται στο θέατρο, γιατί πιστεύουμε ότι το θέατρο για μας, που έχουμε σώματα όλοι μας, πρέπει να το περιέχει το σώμα. Οπότε η κίνηση ήταν ένα κίνητρο, γιατί οι μονόλογοι πολύ συχνά παρουσιάζονται στατικά, με ένα σώμα που κάθεται, ένα σώμα που στέκεται, τέλος πάντων δεν συμμετέχει πολύ. Και αναλογίου περισσότερο το αναφέρεις. Ναι, κάπως έτσι. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί θεωρώ ότι το σώμα έχει καλύτερη μνήμη από ότι το μυαλό και εμείς τις μνήμες μας τις βιώνουμε συναισθηματικά. Αντί λοιπόν να τις παρουσιάζουμε στα μάτια όλων μας συναισθηματικά, ας βάλουμε κίνηση για να δώσουμε αυτό το μερικό που θα κάνει το κοινό, όπως όταν διαβάσεις ένα βιβλίο ή όταν ακούς το ραδιόφωνο, γεμίζεις τα κενά με τη φαντασία σου και ξαφνικά γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από την πραγματικότητα. Γιατί έτσι έχουμε κι εμείς τις μνήμες του πόνου, της θλίψης, της χαράς. Οπότε η εικόνα έρχεται για να συμπληρώσει τα κενά και να γεμίσει με αισθήματα. Και ο δεύτερος λόγος που έγινε η Αγγελική σαν παράσταση ήταν ότι δεν ήθελα εγώ προσωπικά, ένας μονόλογος να είναι ένας μονόλογος. Μπορεί να γίνει μονόλογος με έναν άνθρωπο, αλλά να είναι τρεις επί σκηνής. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ο ήρωας και ο χορός του. Μπορούμε να εμπλεκόμαστε όλοι στη δράση και να οδηγεί ο ένας τον άλλο. Είτε υπάρχει λόγος είτε όχι. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Και ο τρίτος ήταν γιατί ήθελα να βγει μια τέτοια μαρτυρία, ένα τέτοιο θέμα, ειδικά τη σήμερα ημέρα, που τόσο πολύ άπτεται τη σημερινή πραγματικότητα, που να μην είναι ένα δράμα. Γιατί είναι και στο DNA μας, ο κλαυσίγελος. Στο πένθος έχουμε μάθει πάντα να κάνουμε τον πόνο μας χαρά. Και η Αγγελική, επειδή το λέει και η ίδια μέσα και επειδή τη γνώριζε η οικογένειά μου προσωπικά και ρωτήσαμε τα μέλη της οικογένειάς της που ζουν ακόμα, η κόρη της, η μία, τα εγγόνια της, όντως έκανε τον πόνο της τραγούδι και το τραγούδι την έκανε και να χαίρεται. Ήταν λοιπόν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Και αυτή η αισιόδοξη ιστορία
δεν μπορεί να βγει μόνο σαν δράμα. Ένα δράμα σκέτο μας κάνει και μουδιάζουμε. Και η Αγγελική περνά πολλά. Και τα περνά και λίγο στον ντούκου, ίσα ίσα για να σοκαριστείς. Κάθε τρεις σειρές στο κείμενό της, γιατί είναι δικά της τα λόγια, άλλαζε θέμα. Είναι και αυτό που διαβάζεις μέσα από τα λόγια της. Αυτό λοιπόν, γιατί να το προσδώσεις με αυτή την βαρύγδουπη, τη λίγο δημοσιογραφική γλώσσα, που όπως την βλέπω εγώ, ξέρω ότι σε λίγο θα αλλάξω και το κανάλι. Σε μια παράσταση λοιπόν μιας ώρας και 20 λεπτών, πώς μπορείς να το δώσεις αυτό, πώς μπορείς να φέρεις αυτή την γραμμή από το μηδέν, από την αρχή του στο ζενίθ του και να έρθει, αν είναι να έρθει το κλάμα, σαν λύτρωση, σαν κάθαρση. Θέλει λοιπόν διακυμάνσεις, θέλει κλαυσίγελο, θέλει να εναλλάσσονται οι βαριές αυτές συνθήκες τις οποίες περνάει, αυτά τα γεγονότα, τα πολύ κακά, τα πολύ σκληρά, με ένα κάτι της που μπορεί στην αρχή να κάνει το κοινό να ντραπεί, να γελάσει, αλλά σιγά σιγά ζεσταίνεται, ξαλαφρώνει, χαλαρώνει και έτσι μετά το χαστού και έρχεται και πιο δυνατό. Αυτό. Πάντως, όπως περιγράφεις τώρα, χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις μια πολύ όμορφη περιγραφή. Δίνεις, δικαιολογείς κάθε σου λέξη, κάθε σου κίνηση, κάθε σου σκέψη και καλά κάνεις και έτσι πρέπει να είναι, αλλά έχεις να το κάνεις. Και μου βγήκαν και κάποια ερωτήματα καθώς σε βλέπω να μιλάς. Το πρώτο είναι, έχεις γνώση της νοηματικής? Όχι. Ρυθμίζεις πολύ φανταστικά τα χέρια σου και χρησιμοποιείς κινήσεις που μάλλον φέρνουν προς την νοηματική. Ναι. Όχι. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το καταλάβω όλοι. Ναι. Μ' αρέσει οι άνθρωποι που εκφράζονται με τις κινήσεις τους. Ναι. και πολύ καλά. Το θεωρώ, το σώμα μπορεί να σε προδώσει κιόλας. Το σώμα λέει την αλήθεια, όπως έχει μείνει καλή. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κρυφτεί κανείς. Με τα λόγια, ναι. Με την κίνηση, Δεν πιστεύω πως υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην πιστεύει ότι η γλώσσα του σώματος και η μνήμη του σώματος να αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Όπου και να είναι, όπου να είναι αυτός ο άνθρωπος. Να σε ρωτήσω, διασκευή κειμένου δικιά σου. Ναι. Σκηνοθεσία και δημιουργία μαζί και με τον Ρόμπιν, αλλά και ακόμα ένα άτομο που δεν είναι προφανώς στην ομάδα. Συνεργαζόμενο όλοι. Ναι. Τζόρτζ Άρμπερ. Ο Χόρχε Άρμπερ. Ισπανικό το όνομα. Αργεντινή. Μένει στο Άμστερνταμ και το ξέρουμε από μια παράσταση που κάνουμε ακόμα. Συνεχίζει με τους Complicity Day. Που είχαν έρθει και στη Θεσσαλονίκη το 1999. Ναι, με συγγνώμη στις ομάδες από την Αγγλία. Με τον σκηνοθέτη τον Σάμιου Μακπέρνι. Οπότε είναι φίλο από δουλειά, εξωτερικό. Και ήρθε να... να δουλέψουμε μαζί μας, να φτιάξουμε το έργο στην αρχή. Αλλά... Ποιες ήταν οι πινελιές που έβαλε αυτός, γιατί προφανώς για να τον έχετε τιμήσει και να τον έχετε βάλει, ναι, κάτι σας έδωσε. Αφού έγινε το κείμενο, αλλά επειδή έχουμε μάθει κιόλας να δουλεύουμε επί σκηνής, το κείμενο είναι μια πολύ καλή βάση. Δηλαδή μας κόβει το μισό χρόνο, σαν να λέμε. Από εκεί και πέρα ξέραμε ότι δεν θέλαμε να είναι μονόλογος, άρα δεν θα μπορούσε ο ένας από εμάς να μείνει έξω και ένας πάνω. Θέλαμε να είμαστε όλοι επί σκηνής. Δύο δεν είναι αρκετοί. Θέλαμε τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και φτιάξαμε κάποιες εικόνες στην αρχή, γνωρίζοντας όμως ότι έχουμε προσκαλέσει τον Χόρχε. Και η πινελιά του Χόρχε για την Αγγελική είναι παντού. Παντού. Είναι στα καράβια, είναι στα παράθυρα, είναι στις πόρτες. Είναι η Ελένκα Πλά, είναι αυτή η κίνηση. Είναι χορευτής. Τώρα το δικαιολογείται καλύτερα. Ναι. Και επειδή δεν μιλούσε ούτε μία λέξη ελληνικό, ήταν ο ρόλος του τελικά ήταν να είναι σίγουρος ότι η ιστορία ήταν ξεκάθαρη. Και όταν δεν καταλάβαινε, το κρατούσαμε. Όταν έπρεπε να κάνει την ωραία Παναγιώτα, όντως, ο Χόρχε δεν είχε καταλάβει ότι μιλάμε σε αυτόν, το κρατήσαμε.
Οπότε και άθελά του, ο χαρακτήρας του Χόρχε μπήκε μέσα στην παράσταση. Βέβαια η Αγγελική, γιατί είμαστε και μαμούνια, το έχουμε αυτό σαν χούι, από τον Ιούλιο του 2015 που ολοκληρώθηκε, έχει αλλάξει. Δηλαδή είδαμε βίντεο από την έκτη παράσταση που είχαμε δώσει πριν 1,5 χρόνο, τώρα είμαστε στην 66η. Να ευχηθώ να τις χιλιάσεις τα θέλω. Μακάρι και μακάρι να το νιώσουμε και να το νιώθει και το κοινό όσο και τώρα και να συνεχίζει να επηρεάζει ο χαρακτήρας της Αγγελικής, οι πεπιθήσεις της, αυτές οι πολύ απλές ιδέες που την κάνουν ένα πολύ συνειδητό και σοφό άνθρωπο, να συνεχίσουν να βγάζουν νόημα, να έχουν νόημα για όσους την βλέπουν και την ακούν. Αλλά ναι, πίσω στο Χόρχε ή σε εμάς, πού είμαστε. Α, ναι, ότι τέλος πάντων είμαστε μαμούνια και την έχουμε αλλάξει από ό,τι καταλάβαμε αρκετά. Είμαι σίγουρη όμως ότι αν και ο Χόρχε ήταν εδώ. Προσαρμόσατε προφανώς σκέψεις που υπήρχαν και τις βελτιώσατε. Ναι, αλλά επειδή για μας μια παράσταση είναι κάτι το ζωντανό. Αλλάζει ο περιέχει συνεχώς. Ναι. Μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Ναι. Αλλάζει πώς νιώθουμε εμείς την ιστορία. Mm. Εντάξει, η ιστορία εκείνη τη στιγμή χρειάζεται κάτι άλλο εδώ που δεν παρατηρούσαμε πριν. Γιατί αυτό το πρωτεύουμε, η ιστορία. Ναι. Γι' αυτό αλλάζει. Είναι πολύ ζωντανό πράγμα. Είναι πλάσμα. Ναι. Οπότε συνεχώς περιέχει λάθη, διορθώσεις, ανακαλύψεις. Ναι. Ωραία. Αλλά ο Χόρχε ήταν και η αρχή. Ο Χόρχε φυσικά, αλλά ταυτόχρονα προφανώς και οι γνώσεις οι δικές σας προσαρτήσανε όλα αυτά τα είδη που βάλατε μέσα. Ναι. Πώς σας ήρθε και η παντομήμα, σας ήρθε και η κίνηση. Ο χορός που σας βοήθησε, όπως είπατε, ο Χόρχε. Mm. Πάρα πολλές τεχνικές. Ναι. Αλλά όλες μία. Όλες μία, ναι. Αλλά τελικά δεν. Τι θέλω να πω. Η σχολή στην οποία πήγαμε ήταν μόνο για. Δεν περάσαμε πάρα πολύ ώρα με τις τεχνικές, ειδικά. Κυρίως ήταν για πώς να φτιάχνεις θέατρο. Και μαθαίνεις μέσα. Η τεχνική είναι το τι χρειάζεται μια ιστορία. Mm. Να πεις μια ιστορία ξεκάθαρα. Mm. Τι χρειάζεται. Και χρειάζεται, παντομήμα, χρειάζεται τεχνικές, αλλά μαθαίνεις αυτό. Επί σκηνής. Αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, θέλω να δείξω πολύ, πολύ καθαρά με πόρτα για την ιστορία και μαθαίνεις πώς να κάνεις με πόρτα. Γιατί πανάβλες είναι αυτές οι ακριβώς. Γιατί τις έχουμε μέσα μας. Γιατί, οι όλοι μας έχουμε αυτό μέσα. Ότι πρέπει να παριστάνουμε πράγματα και συνήθως ο ρεαλισμός, ο απόλυτος ρεαλισμός, δεν βοηθάει στο να δείξεις κάτι όπως το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ο ρεαλισμός επί σκηνής, τουλάχιστον για μας, μικραίνει τα πράγματα. Και όπως έλεγα πριν, ότι αφήνουμε τη φαντασία του κοινού να γεμίσει τα κενά που δίνει μία κίνηση, μία κούκλα, παράλληλα, μαζί με αυτές τις τεχνικές, τον βάζουμε και σε μία απόσταση αρκετή, ώστε να χαλαρώσει, γιατί κάτι του θυμίζει αυτό που βλέπει. Και μιλώντας, ας πούμε, λέγοντας ότι όλα είναι ένα, ας πάρουμε την κουκλοπαιχτική. Ναι, έχουμε μία κούκλα. Κουκλοπαιχτική όμως είναι και τα καλάμια. Ναι. Κουκλοπαιχτική είναι και τα δάχτυλα πάνω στο χέρι, τα καπέλα, η σκάλα που γίνεται πλοίο, είναι αντικείμενα όλα. Στα οποία δίνουμε. Στην αρχή με την Κατερίνα, κάναμε το φόρτους, ναι. Ναι. Είναι το ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Και ο στόχος, επειδή είναι νομίζω πάντα ο ίδιος, πώς να πούμε καθαρά αυτή την ιστορία και πώς να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, όσα έχουμε σαν πολεμοφόδια πάνω μας, αλλά μόνο αν χρειάζονται. Ιδάλλως θα είχαμε γεμίσει τη σκηνή και την παράσταση. Πόσα ήταν στο κεφάλι μας και πόσα φτιάξαμε, δεν λέγεται. Αλλά τα απαραίτητα. Επειδή σίγουρα δεν χωρούσαν και επειδή αυτός είναι ο δεύτερος στόχος, εκεί είναι και οι διορθώσεις και οι δικές μας απαιτήσεις, να βγάλουμε από την Αγγελική σαν παράσταση ό,τι μπορούμε, γιατί όσο και εμείς μπαίνουμε και μαθαίνουμε αυτή την ιστορία, μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά, που σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε και πιο γρήγορα αυτά τα κομμάτια της που είναι σαν τα φύλλα του κρεμμυδιού που θέλει να τα πετάξει. Δεν χρειάζονται πια.
Έτσι είναι και η αγγελική. Είναι γεμάτη κρεμμυδόφυλλα. Και κάποια δεν τα χρειάζεται πια, γιατί κάποια έχουμε βρει να είμαστε κι εμείς πιο ουσιώδεις. Και κάποια φεύγουν και από μόνο. Και κάποια φεύγουν και από μόνο, ακριβώς, ναι. Να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν θέλω να σας κουράσω, μπορεί να είναι και η τελευταία σκέψη μου. Πραγματικά ζηλεύω το γεγονός ότι δεν κατάφερα να είμαι ούτε μια φορά σε μια πρόβα σας της αγγελικής. Πόσους μήνες κάνατε την προετοιμασία της αγγελικής? Οι πρόβες επί σκηνής ήταν 5,5 εβδομάδες. Τόσο γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Για κάποιο λόγο. Αυτό που λέμε έχετε πάρει το κολλάει. Ναι, είναι το τελευταίο, η τελευταία φάση. Και επειδή το βλέπουμε σαν παιχνίδι, οι πρόβες είναι οι 4-5 ώρες που είμαστε στη σκηνή και φτιάχνουμε τα πράγματα, είτε το βιντεοσκοπούμε, είτε είναι κάποιος απ' έξω, αλλά είναι και οι 9 άλλες ώρες. Είναι οι ώρες προετοιμασίας του κειμένου, που το κείμενο δεν είναι μόνο ένα κείμενο κοψεράψε, είναι ένα κείμενο όπου βρίσκεις μοτίβα, όπου το βαδίζαμε είναι ένα από αυτά. Τα καλάμια, ξέραμε ότι θα έχουμε καλάμια, το γνωρίζαμε από την αρχή. Η καρέκλα, η οποία μπορεί να μεταμορφωθεί επίσης, δεν μεταμορφωθήκε τελικά τόσο πολύ όσο θέλαμε, διότι την αντικαταστήσαμε με ένα τύπης δέντρο, το οποίο δεν μπορούσαμε να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, αλλά αυτό αντιπροσώπευε και την Αγγελική. Είχατε και τη σκάλα, όμως που έκανε πολλά. Ναι, πράγματα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλουμε να κάνει και δηλαδή, αν η σκάλα και το δέντρο ήταν... Να αγοράσουμε τη σκάλα. Halfway through, στη μέση των προβών. Στη μέση των προβών, ναι. Γι' αυτό είναι μόνο στο δεύτερο κομμάτι. Γι' αυτό είναι στο δεύτερο. Ναι. Αλλά ένα καλός τρόπος να ξεκινάς, να ξεκινήσεις με, να φτιάξεις ένα έργο είναι να γεμίσεις ένα χώρο με πολλά αντικείμενα να παίξεις. Ναι. Με τα οποία μπορείς να βρεις εικόνες και... Ναι. Παίξαμε με χαρτόνια, με σιλουέτες, με φιγούρες τύπου καραγκιόζι. Έφτιαξα 3 κούκλες, νομίζω. Και αυτά είναι μέρος της προετοιμασίας. Yeah. Αλλά επί σκηνής, 3 άνθρωποι στις πρόβες. Ήταν 3 εβδομάδες το Γενάρη, Δεκέμβρη πολύ με Γενάρη γρήγορα. Και 2,5 εβδομάδες. Επειδή νομίζω είμαστε πολύ, συνήθως πολύ σίγουροι για τι λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Γιατί συνήθως, εντάξει, δεν θέλω να πω ότι συνήθως υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πεις ένα κομμάτι της ιστορίας, αλλά όταν το βρεις και λειτουργεί αυτό, ναι. The point ναι. Και όταν ασχολείσαι και με την ιστορία κιόλας και όχι σκηνή τάδε ή ο χαρακτήρας μου εδώ τι νιώθει το ένα το άλλο, και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που είναι φτιαγμένη η Αγγελική. Γι' αυτό και την οδηγεί πολλές φορές η ιστορία. Αν ασχολείσαι λοιπόν με την ιστορία και πώς να τη στήσεις, είναι σαν γεωμετρία μετά. Ξαφνικά κάποια πράγματα μπαίνουν πολύ εύκολα στη θέση τους. Είχαμε πρόβλημα, ας πούμε, με το πώς αισθάνεται για τη μητέρα της. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η στιγμή, γιατί είναι μεγάλη. Τη μητέρα της ζητά και πριν και μετά με τη μητέρα της. Είναι έχει χάσει όλους τους άλλους. Ναι. Αλλά σε σχέση με το τέλος. Ποια είναι η κλίμακα, είναι διάλειμμα, θα σταθεί εκεί το κοινό ή θα σταθεί 5 λεπτά παρακάτω όταν λέει η Αγγελική τέρμα, δεν αντέχω άλλο. Και αυτό σε σχέση με το τελικό κομμάτι του αμανέ, πού βρίσκεται. Αυτά λοιπόν κοιτούσαμε και βγάζαμε και πορίσματα που τελικά ήταν πολύ κοντά και στο χαρακτήρα της Αγγελικής από τον Μυστέρα, όπως τα μάθαμε. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με αυτό που έχουμε μάθει για τους σκηνοθέτες. Στη σχολή που ήμασταν, μας ανέβαζαν πάνω στη σκηνή και μας λέγανε κάτι αυτό. Όποτε ερώτηση, δηλαδή, έτσι και ένας σκηνοθέτης και πολύ πιθανόν και ο θεατής να μην ξέρει ακριβώς τι θα δει, έχει μία γενική ιδέα και περιμένει από σένα να τον γεμίσεις. Άρα, σωστό και λάθος, απόλυτα δεν υπάρχει. Και με το να φτιάχνεις μια ιστορία, φτάνεις και σε αυτό το πόρισμα και στις πρόβες. Σε οδηγεί, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, δεν υπάρχει κάτι που να είναι κακό ή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί στα πλαίσια ενός συνόλου. Εγώ το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι το Robin Bill είναι καθαρά εγγλέζικο, έτσι.
Χαρά. Ναι. Ενώ το Δαβόγλου, ναι. Και από ό,τι είπες και στην αρχή της κουβέντας μας, υπήρχε μια σχέση με την οικογένεια της Αγγελικής. Ναι. Η καταγωγή είναι μικρασιάτικη προφανώς. Ναι, ναι, είναι. Από τη μεριά του μπαμπά, η γιαγιά μου από το Ιβαλί και ο παππούς μου από τις Νέες Φώκες. Ήταν ένας από τους Φωκιανούς στο Ρέθυμνο. Α, γι' αυτό μάλλον τη δείχνανε στην προκυμαία. Ναι. Και ο πατέρας μου τη θεωρεί δεύτερη μάνα του. Και μάλιστα ήταν και θυμωμένος όταν έμαθε ότι μ' αρέσει πολύ η ιστορία της, την οποία μου πάσαρε η μαμά, που δεν είναι μικρασιάτης. Ο θυμός του από πού προήλθε. Νομίζω από το γεγονός το ότι η μνήμη είναι βίωμα και τη βιώνουμε συναισθηματικά. Ούτε ο ίδιος ξέρει νομίζω, αλλά δεν ήθελε να το τη θίξουμε. Ναι. Φοβότανε. Τώρα βέβαια και εφόσον αφού την είδε, συγκινήθηκε πολύ. Νομίζω ότι φοβόταν ναι. περισσότερο ότι θα αισθανθεί ο ίδιος παρά το τι θα κάνουμε εμείς με αυτήν τη γυναίκα. Αλλά το όνομα. Εμείς βρισκόμαστε, το πατρικό του μπαμπά μου είναι από εδώ και το σπίτι της Αγγελικής ήταν εδώ. Αυτή είναι η απόσταση. Σε αυτή την απόσταση ζούσαμε. Ναι. Και το όνομα, ναι, είναι και αυτό, δεν είναι αυτό το αρχικό όνομα. Το αρχικό μας όνομα είναι Παπαμακαρίου. Αλλά ήταν από αυτά τα ονόματα που έπρεπε να αλλάξουν λόγω και μάλ. Και έχει ελληνική καταγωγή όμως, είναι από το Δομή. Δομή Ογλού. Χτίστες. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που άκουσα και που μάθαμε. Και θα ήθελα να μου πεις, ασχολείσαι με τη φωνητική και σε άλλο επίπεδο, δηλαδή τραγουδάς. Τραγουδώ, ναι. Ναι, το καταλάβαμε όλοι ότι τραγουδάς πολύ καλά. Απλά ήθελα να μάθω εάν το χρησιμοποιείς και για κάποιο άλλο τρόπο. Έχω τραγουδήσει, ναι. Από τα μαθητικά μου, τα φοιτητικά μου. Με το Λουδοβίκο των Ανοιγείων έχω τραγουδήσει. Προφανώς κριτικά και μικρασιάτικα είναι η αδυναμία σου. Είναι. Αλλά μου αρέσει πολύ και τζαζ. Γι' αυτό. Μ' αρέσουν και τα επιρροτικά. Το έχεις όμως, έτσι αλλιώς, ναι. Μπορείς να τα έχω αρέσει. Μ' αρέσουν και οι αρέσουν και οι ροκές, όλα μ' αρέσουν. Η μουσική μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που βρεθήκατε και κάνατε αυτό το υπέροχο θέαμα. Ελπίζω να δείτε το συντομότερο και πάλι. Πόσες μέρες θα μείνετε ακόμα στην πόλη μας? Ένα δευτερότριτο έχουμε ακόμα, 17 και 18 του Οκτώβρη. Ελπίζω να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα προετοιμάσουμε περισσότερο τον κόσμο να ξαναδεί την ομάδα σας. Ναι. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Γεια σας.